Μέρα. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών, αλλά και ο κύριος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, τέλος, αυτό ήτανε. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και ναι, μπορούν τα παιδιά να βάλουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και να δουν που έχουν περάσει. Επίσης, θα τους καλεί και με SMS. Οι βάσεις ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί από το Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Στρατηγάκη, πριν συνεχίσετε, να πούμε τη διεύθυνση μόνο. www.minedu.gov.gr είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και εκεί θα πάνε τα παιδιά που λέει βαθμολογίες πανελλαδικών εκτετάσεων και θα δουν ακριβώς αυτό που δείχνεται τώρα, κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά του ονόματος επωνύμου, μητρονύμου και πατρονύμου. Και εκεί βγαίνει το αποτέλεσμα, έτσι, και το αν περνούν σε ποια σχολή, πού κλπ. Τώρα, πώς πήγαμε, έχουμε τίποτα πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη? Δεν έχουμε πληροφορίες για τις βάσεις. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι περιμένουμε μία άνοδο στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο και πτώση στο τρίτο πεδίο. Και στο δεύτερο μία μεικτή εικόνα άνοδος στις υψηλές, πτώσεις στις χαμηλές. Αλλά τα παιδιά έτσι κι αλλιώς ξέρουν που πέρασαν. Αυτό που έχουμε να πούμε στα παιδιά και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, τι κάνουμε μετά. Δηλαδή, αν περάσαμε στη σχολή που θέλουμε, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν τα καταφέραμε, περάσαμε σε μία τέταρτη, πέμπτη επιλογή ή καθόλου, είναι οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας. Είναι 5 οι πιθανές λύσεις. Η πρώτη είναι να ξαναδώσουμε πανελλαδικές εξετάσεις. Η δεύτερη είναι να δώσουμε μηχανογραφικό με την κατηγορία του 10%, δηλαδή δίνουμε απλά μηχανογραφικό χωρίς να δώσουμε εξετάσεις. Αυτή είναι μία λύση για να αλλάξει κάποιος πολύ αν έχει κάνει λάθος επιλογή. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Μην περιμένετε να πέσουν οι βάσεις για να περάσετε σε μια σχολή που δεν περάσατε φέτος. Η τρίτη επιλογή είναι να πάμε στο εξωτερικό να σπουδάσουμε. Η τέταρτη επιλογή είναι να πάμε σε κάποιο κολέγιο από αυτά που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και η πέμπτη επιλογή είναι τα ΙΕΤ. Τα ΙΕΤ είναι δημόσια και ιδιωτικά. Σήμερα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα του παράλληλου μηχανογραφικού, δηλαδή πόσα δημόσια παιδιά, ΙΕΚ, έτσι. Ναι, ποια παιδιά πέρασαν στα δημόσια ΙΕΚ. Αν κάποιο παιδί δεν περάσει σε ΙΕΚ, τότε πρέπει να ξέρει ότι έχει ακόμα μία ευκαιρία. Αρχές Σεπτεμβρίου μπορεί να κάνει αίτηση ξανά για τα ΙΕΚ, τα δημόσια εννοώ, και να εισαχθεί σε αυτά. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι 5 δρόμοι. Εμείς να κρατήσουμε λίγο την πρώτη κατηγορία, ένα παιδί το οποίο έχει περάσει στη σχολή της επιλογής του. Εκτός Αθηνών, εκτός Θεσσαλονίκης, εκεί που μπορεί να είναι ο τόπος διαμονής τους και θα χρειαστεί όμως να πάνε κάπου αλλού για να νοικιάσουν. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα, με τα ενίκια? Κύριε Γεωργιάδη, βλέπουμε το εξής, ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών πλέον επιλέγουν τις σχολές σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Δηλαδή, πλέον από πολλές έρευνες βλέπουμε ότι πολλοί. Για να γλιτώσουν τα έξοδα από ενίκια. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης στο νομό Αττικής στις φοιτητικές περιοχές από 12 έως 16% σε σχέση με το 2022. Το κόστος στέγασης πλέον αγγίζει το 60-70% του εισοδήματος για ένα σπίτι που είναι κατάλληλο για φοιτητή ή για νέο άνθρωπο. Στο διάλειμμα με τον Νίκο, ποια είναι η μέση τιμή μιας φοιτητικής στέγης? Λοιπόν, θα σας αναφέρω ότι 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για φοιτητές έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων 4 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 500 έως 600 ευρώ. Δηλαδή, γενικότερα είναι από 450 ευρώ και 550 ευρώ τα ακία τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Άρα, εδώ, κύριε Μπάκα, κύριε Στρατηγάκη, εδώ η κατάσταση είναι να γίνει εξής. Να μην επιλέγουν οι φοιτητές με βάση το τι τους αρέσει και το τι θέλουν, αλλά με βάση και την τσέπη των γονιών, κύριε Στρατηγάκη. Μετράει και αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν μετράει σε όλους τους φοιτητές. Παράδειγμα, αν μια οικογένεια μένει στη Βέρεια, ξέρει πριν το παιδί δώσει πανελλαδικές ότι θα φύγει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Ναι. Αν μένει στην Κομωτινή και έχει επιλέξει θετικές σπουδές, η Κομωτινή έχει πολλές σχολές θεωρητικές. Άρα και αυτό το παιδί θα φύγει. Για κάποια παιδιά λοιπόν είναι μονόδρομος το να πάνε σε άλλη πόλη να σπουδάσουν. Δεν έχουν επιλογή. Τώρα, από αυτούς που έχουν επιλογή, είναι σαφές ότι η ακρίβεια νομίζω ότι φόβησε
τους υποψηφίους και τους, κυρίως τους γονείς τους, οπότε είναι πολύ πιθανόν να έχουν δηλώσει τις σχολές τους με γνώμονα να σπουδάσουν στον τόπο μου. Αυτό θα φανεί και στις βάσεις, ξέρετε, και μπορεί να δούμε ανατροπές που δεν τις φανταζόμαστε. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Στρατηγάκη, στο δικό μου περιβάλλον έχω τουλάχιστον δύο τέτοιες περιπτώσεις. Όπου τα παιδιά δεν δήλωσαν τη σχολή που πραγματικά θα ήταν. Τη δήλωσαν, αλλά δευτερευόντως. Αλλά και να μπουν, δεν θα πάνε. Ναι, γιατί οι άνθρωποι είναι δεν μπορούν. Πρόβλημα, να το βάλουμε όμως στη σωστή του διάσταση. Όντως τα ενίκια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν ένα παιδί περάσει στην Αθήνα και μένει στην Αθήνα, δεν έχει έξοδα για τις σπουδές του. Αν υπολογίσουμε τα έξοδα για αυτές τις σπουδές, θα δούμε ότι είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στο πανεπιστήμιο? Ναι, η Αθήνα. Άρα θέλει δύο συγκοινωνίες μήνυμου. Ορίστε. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα είναι όλη μέρα έξω από το σπίτι, γιατί δεν θα γυρίσει το μεσημέρι να φάει. Άρα θα φάει κάτι πρόχειρο. Το βράδυ θα βγει με τους φίλους του, διότι στο σπίτι έχουν κάνει υπάρχουν τα προσωπικά έξοδα. Θα έχει λοιπόν πολύ σημαντικά έξοδα. Δεν είναι λοιπόν από τη μια μεριά ένα κόστος 800 ευρώ για να σπουδάσω σε άλλη πόλη και από την άλλη μεριά μηδέν. Είναι από τη μια μεριά 800 για να σπουδάσω σε άλλη πόλη και από την άλλη 500 για να σπουδάσω στην πόλη μου. Ναι, απλά στα 300 όμως, και τα 500. Κύριε δεν φτάνουν τα 300 ευρώ. Ναι. Τα 300 ευρώ, και τα έχουμε πει και πολλές φορές με τον κύριο Στρατηγάκη, είναι 300 ευρώ, κύριε Στρατηγάκη. Ξέρετε ναι, πώς... Δεν είπα ότι δεν είναι. Έτσι. Δεν ξέρετε, είπα ότι δεν είναι 300. Αν βάλεις και τα υπόλοιπα πάγια έξοδα, δεν είναι 800. Έτσι, και ναι, το ρεύμα έχετε και δίκιο η θέρμανση αυτό. Και τα νερά και τα θέλετε να δούμε μαζί, θέλετε να δούμε, μπορούμε εδώ Νεκτάρι να μας δώσει κάρτες εδώ. Σήκω ρε Γιώργο να δείξουμε. Πού θέλεις, έλα. Πάμε. Λοιπόν, να δούμε να τα ενίκια και ερχόμαστε αμέσως. Κάποιες περιοχές λίγο πιο δεξιά, με τιμές. Κύριε Μπάκα, για να βλέπουμε. Για να δούμε τι γίνεται. Από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από Αττική. Να πάμε. Ξεκινήσουμε με το γουδί. Έρχεται. Κοιτάξτε λοιπόν ένα κύριε Μπάκα μου και τα στοιχεία πολύ ωραία που μας δώσατε εδώ. Έρχεται ένα παιδί να σπουδάσει στο γουδί. Να σπουδάσει στην Αθήνα και να μείνει στο γουδί. Λοιπόν, το 22 πλήρωνε για τα 35 τετραγωνικά έως 480 και τώρα πάει έως 500. Η κατώτερη έχει ανέβει, η κατώτατη έχει ανέβει εδώ. Ακριβώς. Αν πάει σε διάρη... Σκεφτείτε κάτι, το 2016, για να ξέρει ο κόσμος μια εικόνα, τα 35 τετραγωνικά μέτρα ήταν από 160 ευρώ το 2016. Τα 35. Ναι, και τα 50-40. Εδώ ήταν 160 ευρώ. Ακριβώς, 160 ευρώ το 2016. Τα 40-50 τετραγωνικά μέτρα ήταν 220 χρόνια, ευρώ. Γενικά, για να ξέρει ο κόσμος, ότι η αύξηση ζητούμενων μισθωμάτων από το 2017 έως το 2022 στην Αθήνα αγγίζει το 53% και φέτος συνολικά με το 2023 αγγίζουμε το 60%. Ναι. Και η Πάτρα είναι δεύτερη στη λίστα των αυξήσεων με 49,2%. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Παγκράτη. Να πας και Θεσσαλονίκη μετά. 380-550 η ανώτερη τιμή. Αν το σπίτι είναι ανακαινισμένο και επιπλωμένο. Αυτά τα αστερίσκη δείχνουν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι επιπλωμένο και ανακαινισμένο. Διότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ακινήτων τα οποία ήταν για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα μιλάμε για ακίνητα ανακαινισμένα. Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο να δούμε για την οικονομία του χρόνου τώρα το κάνουμε αυτό. Εάν πάει ένα παιδί από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα Βαρδάρης. Εδώ, στο Βαρδάρι. Που δεν λέμε ότι είναι έχει όμως πέσει και κοντά λιγάκι. Ναι, δεν είναι κοντά στα πανεπιστήμια ο Βαρδάρης. Κοντά στα πανεπιστήμια είναι εδώ η Ανοπόλη, είναι η κάτω Τούμπα. Κυρίως περιοχές κέντρου, αν θα δούμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπουμε πτώση εδώ. Σιγά Τουμπά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να κάποιοι ιδιοκτήτες που είχαν ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις να επέστρεψαν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Θα σας αναφέρω όμως στην κάτω Τουμπά. Το 2019 είχαμε 250 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε στην επόμενη εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα. Να δούμε την Καμάρα, ας πούμε, και τη Ρωτώντα. Στην Πάτρα. Πάτρα. Η Πάτρα μπήκε πολύ δυναμικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με 480 κίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε και μικρή διαθεσιμότητα κινήτων. Στην Πάτρα, στην περιοχή Ψηλαλόγια, βλέπετε ότι οι τιμές το 2023 αγγίζουν ακόμα και τα 650 ευρώ. Για 50 τετραγωνικά. Μην τρελαθούμε τώρα. Ακόμα και 650 ευρώ. Μπορεί τώρα να ανταποκριθεί ένας γονέας σε αυτό το ενίκιο? Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Όχι. Είναι μόνο το ενίκιο. Σκεφτείτε τώρα κοινόχρηστα, σκεφτείτε το ρεύμα, σκεφτείτε τη
διαβίωση, το κόστος διαβίωσης ενός παιδιού. Ναι. Γενικά, στο Βόλο κόστος... βλέπουμε ότι όλα και τα 25 τετραγωνικά και τα 45 και τα 60, 500 ευρώ. Ναι, ο λόγος είναι ο εξής. Κατά κύριο λόγο έχουμε ακίνητα για ανώτερες τιμές. Βλέπουμε ότι έχουμε ακίνητα ιδιαίτερα στο Βόλο. Έχει μεγάλη δυναμική ναι. για χρόνιες μισθώσεις. Είναι όλα ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Ναι. Αλλά, έχουμε αλλά δεν μπορεί να πει όμως, κύριε Μπάκα, ότι παίρνει 100. Ότι πάρεις 500. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε κάτι. Υπάρχει πικίνη, στρέβλωση στην αγορά. Ανάλογα τις περιοχές. Εγώ βλέπω στρέβλωση. Υπάρχουν στρεβλώσεις όσο αφορά τα ενίκια τα τελευταία 3 με 4 έτη πάρα πολύ έντονα. Η Λάρισα είναι σε πιο λογικά επίπεδα γενικότερα τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες μπαίνουν στη λογική πλέον και. Με 420 τα μεγάλα που εδώ βέβαια τώρα θα είναι τουλάχιστον 2 ή 3 οι φοιτητές μας. Δεν τρελαθούμε και τελείως τώρα με τα ενίκια. Για να τρελαθώ στο τέλος. Πέφτουν οι τιμές αυτές. Διαπραγματευόμαστε τις τιμές, οι ιδιοκτήτες, οι γονείς με τους φοιτητές, τον εξής λόγο. Διότι... Κύριε Στρατηγάκη, συγγνώμη, κύριε Στρατηγάκη, τα βλέπετε τώρα εδώ αυτά και ξέρουμε την ευαισθησία σας. Τα βλέπω και πρέπει να σας θυμίσω τι κάναμε εμείς τη δεκαετία του 80 που σπούδαζα εγώ. Μέναμε 2-2 και 3-3 μαζί για να μειώσουμε το κόστος. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν μένουν αυτή τη στιγμή 2 ή 3 φοιτητές μαζί, το μισθωτήριο συμβόλαιο το κάνουν και οι 3, έτσι δεν είναι. Ναι. Όταν φύγει όμως ο ένας από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αποχωρήσω, τσακωθούμε. Ναι. Δεν θέλω να είμαστε στο ίδιο σπίτι. Ναι. Ποιος πληρώνει τη συμμετοχή μου. Οι άλλοι δύο που μείνουν πίσω. Άρα, πολλές φορές. Μέχρι να τον βρουν όμως. Μέχρι να τον βρουν. Αυτό σας λέω. Ότι συγκατοίκηση. Αλλά και οι δύο πάλι συμφέρει και στους. Δηλαδή τα 600 ευρώ, ας πούμε. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλιώς 601, αλλιώς 200. Για να πάμε σε ένα σπίτι. 300. Για να πάμε σε ένα σπίτι με 2 προδωμάτια, δεν είναι σπίτι 50 τετραγωνικών. Εντάξει, είναι 75. 80 τετραγωνικά μέτρα σπίτι για 2 προδωμάτια. Αυξάνουμε τις τιμές. Πρέπει να προσέχουν οι γονείς τώρα που θα κάνουν τα συμβόλαια. Οι γονείς μας το σημαντικότερο απ' όλα είναι να βλέπουν τα ακίνητα με το φως της ημέρας, οπωσδήποτε. Ποτέ. Οπωσδήποτε. Πρώτο. Όχι νύχτα, κύριε Στρατηγάκη μου, γιατί δεύτερο, νύχτες περπατεί. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι να ελέγξουμε στο ακίνητο αν υπάρχουν ζημιές. Ναι. Μην θα αφήσει τη ιδιοκτήτη να μα πει ότι τη ζημιά δεν έχει κάνει εσύ. Τρίτο στοιχείο είναι μην δίνουν προκαταβολή σε κανέναν. Υπάρχουν διάφοροι επιτίδοι έξω από τι πλήρε του Πανεπιστημίου και σου λένε πάρε αυτό το χαρτί με τα ακίνητα. Και δώσουμε με ένα πενηντάρικο ψευτομεσίτες. Δώσουμε ένα πενηντάρικο ακριβώς. Τρίτο, τέταρτο στοιχείο σημαντικό είναι δεν μπορούμε να καταβάλουμε χρήματα σε κανέναν, αλλά μόνο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, που αποδεδειγμένα είναι ο ιδιοκτήτης και στον μεσίτη το νόμιμο, ο οποίος όμως αυτός μας έχει υποδείξει το ακίνητο το οποίο κάναμε συμβόλαιο. Όχι για να μου το δείξει, δώσουμε και 50 ευρώ. Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και όντως ο συγκεκριμένος συνάδελφος κάνει το συμβόλαιο και μας έχει υποδείξει το συγκεκριμένο ακίνητο που τελικά αποφασίσαμε, μόνο με αυτόν. Τότε πληρώνει. Τώρα, για πάμε μεσίτη. Λίγο στα εκπαιδευτικά μας ξανά. Κύριε Στρατηγάκη μου, οπότε τι προσέχουμε εδώ να συμπληρώσουμε σωστά τα θέματά μας. Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Αν ας πούμε έχουν περάσει σε μια σχολή στην επαρχία, θα πρέπει να δουν αν η σχολή αυτή τους αρέσει, αν αξίζει τον κόπο να πάνε. Αν έχει αποκατάσταση, φαντάζομαι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, επαγγελματική. Είναι σημαντικό, αλλά είναι και δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί ζούμε σε μια κοινωνία και μια οικονομία που αλλάζει ραγδαία. Οπότε αυτό που τώρα θεωρείται ότι έχει καλές προοπτικές μπορεί να μην έχει 5 χρόνια μετά. Το θέμα λοιπόν είναι πρέπει οι οικογένειες να σταθμίσουν τα πράγματα. Πέρασα σε αυτή τη σχολή την τάδε πόλη. Θέλω να πάω. Μπορώ να πάω. Σχολές που αν έχουν... απαντήσουν και στα δύο ναι, τότε πηγαίνουν να βρουν σπίτι. Αν στη μία από τις δύο ερωτήσεις απαντήσουν όχι, τότε πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται άλλες λύσεις. Σχολές με κορεσμό, κύριε Στρατηγάκη, υπάρχουν, ναι. Σχολές με κορεσμό. Ναι. Πάρα πολλές, διότι ο σχεδιασμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μείνει στη δεκαετία του 90. Έτσι, μπράβο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην αγορά ψάχνουν για προγραμματιστές και δεν βρίσκουν. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι προηγούμενοι υπουργοί παιδείας της τελευταίας δεκαετίας, ενώ έβλεπαν ότι θα υπάρχει ζήτηση, δεν ίδρυσαν τμήματα πληροφορικής. Ναι, και από την άλλη βάζουμε 700 παιδιά το χρόνο στις θεολογίες, όπου καταλαβαίνετε ότι επαγγελματικά ένας θεολόγος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, βέβαια. Έτσι λοιπόν η κατανομή των εισακτέων και η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης έχει μείνει 30 χρόνια πίσω και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Στρατηγάκη, αυτά πρέπει και ο Υπουργός, ο νέος Υπουργός Παιδείας που είναι και νέος άνθρωπος,
ο κύριος Πιερακάκης και μάλιστα ανοιχτό μυαλός άνθρωπος. Είναι και πληροφορικός, οπότε έτσι μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη. Εμείς θα προτείναμε εδώ να γίνει μια επιτροπή με όλους εσάς, βεβαίως με πανεπιστημιακούς, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζετε τα θέματα πολύ καλά, να κάτσετε κάτω όλοι μαζί και τα κόμματα, να υπάρξει ένας ανασχεδιασμός και σε αυτό το επίπεδο, κύριε Στρατηγάκη. Και στον τρόπο εισαγωγής, ο οποίος είναι επίσης ξεπερασμένος. Να σας θυμίσω ότι το σύστημα εισαγωγής το οποίο έχουμε καταλήξει μετά από διάφορους κύκλους είναι αυτό που καθιερώθηκε το 1983, το σύστημα των δεσμών. 40 χρόνια. Για εκείνη την εποχή ήταν καλό, τώρα πια είναι τελείως ακατάλληλο, διότι οι σύγχρονοι επιστήμονες πρέπει να έχουν μια πλατιά γνώση διαφόρων αντικειμένων. Πολύ σωστά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό. Όταν ήρθε η πανδημία, ζορίστηκα γιατί έπρεπε να εξηγήσω στους φίλους μου τους γιατρούς τι σημαίνει ρυθμός μεταβολής. Ήταν μια έννοια την οποία γνωρίζανε μισή, διότι δεν είχαν διδαχθεί και δεν είχαν εξεταστεί μαθηματικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε στον 21ο αιώνα και στην πληροφορική εξετάζεται ένα μέρος των υποψηφίων, αντί να εξετάζονται όλοι. Σωστό. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Και με αυτό θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε Στρατηγάκη, πολύ, κύριε Στρατηγάκη, που πάντα έτσι με μεγάλη προθυμία μας διευκολύνετε σε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε. Και ένα σχόλιο μικρό μόνο. Να είστε καλά. Ναι. Κύριε Μπάκα, και εσείς να ρίξετε τα ενίκια σας, παρακαλώ. Εμείς μακάρα πώς θα είναι δικά μας. Ένα σχόλιο μόνο. Όταν οι γονείς ψάχνουν σπίτια στις πόλεις της Βορείου Ελλάδος, θα βρουν ευκαιρίες σε τιμές. Ακόμα και σε μεγαλύτερα ακίνητα σε επιφάνεια. Πρέπει να προσέχουν το εξή, και ο χυμός είναι πιο βαρύς και πολλές φορές τα κοινόχρηστα και το κόστος θέρμανσης είναι ίσο ακριβώς με ένα ενίκιο. Άρα, και ένα σημαντικότερο στοιχείο που να δούμε. Ακριβώς. Και ένα σημαντικότερο στοιχείο σαν χώρο να δούμε τις φοιτητικές εστίες. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, σας το λέω πραγματικά. Τα έχω δει από κοντά. Πρέπει να υπάρχουν νέες φοιτητικές εστίες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Δεν έπρεπε να υπάρχουν παντού φοιτητικές εστίες, Γιώργο, τώρα. Απλά να είναι και καλές εστίες. Αν πάτε να δείτε μερικές φοιτητικές εστίες πάντως. Πάνω από 100.000 παιδιά. Αν δείτε μερικές φοιτητικές εστίες πάντως, πραγματικά θα σας πω ότι δεν θα μένει το παιδί σας μέσα εύκολα. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.